Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας και πάμε να συναντήσουμε την πολιτική μας συντάκτρια, την Σοφία Φασουλάκη, καθώς Σοφία διεγράφει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κίρτσος. Ακριβώς, Λίνα, πριν από λίγο, με απόφαση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κίρτσος διεγράφει από την Νέα Δημοκρατία. Δυσφημεί διεθνώς τη χώρα, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης και συγκρίνοντας την Ελλάδα με κράτη που παραβιάζουν τους κανόνες του κράτους δικαίου. Αναφέρει η ανακοίνωση πριν από λίγο του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι σήμερα έγινε ανεκτή η όποια κριτική του στην κυβέρνηση, ακόμα και αν ξεπερνούσε τα όρια. Θυμίζουμε, Λίνα, πολλές φορές ο κύριος Κίρτσος είχε διαφωνήσει ή είχε ασκήσει κριτική σε επιλογές και σε κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Ανοχή όμως στη δυσφήμιση της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Και φαίνεται πως ο κύριος Κίρτσος είχε και σήμερα το πρωί στα κοινωνικά δίκτυα άσκηση κριτική στην κυβέρνηση, θεατής των εξελίξεων, λέει συγκεκριμένα. Αναφέρεται εδώ ακριβώς το tweet του κυρίου Κίρτσου: παγίδα για την κυβέρνηση, Ελλάδα, η δίωξη δημοσιογράφων του Λουπάκη, η κόντρα Βρυξελών, Ουγγαρίας, Πολωνίας για το κράτους δικαίου στο Ζενίθ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε σύνδεση κονδυλίων με σεβασμό δικαιωμάτων. Η κριτική από έγκυρα ΜΜΕ όπως Άρτε Σκληρένη, το Μαξίμου θεατής των εξελίξεων. Αυτό είναι το τελευταίο tweet από τον Γιώργο Κίρτσο. Ήρθε αμέσως η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. Εκτός λοιπόν ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κίρτσος. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, Σοφία Φασουλάκη. Σε ευχαριστώ πολύ στο μεσημβρινό μας δελτίο, κυρίες και κύριοι, καθώς και όλο το παρασκήνιο.